Πρέπει επίσης να πω, διότι άκουσα μια κριτική, το ποιος θα μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά. Και θα σας πω τη δική μου άποψη. Για μένα αυτή να τη δουλειά. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχει τεράστια κριτική και στον ρόλο της ίδιας της ΕΡΤ. Την έχετε ακούσει εσείς ως ειδικότερος εμούς σε όλο αυτό. Εντάξει. Ότι είναι πολύ φιλοκυβερνητική. Άρα μπορεί τα ελληνικά hoaxes εσείς να τα παρουσιάζετε ως αντιπολιτευόμενα εντός εισαγωγικών, αλλά και ένα φιλοκυβερνητικό δημόσιο μέσο θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Μήπως το ΑΠΕ θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Δεν είναι θέμα αν τα hoaxes τι πολιτικό προσανατολισμό έχουν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι θέμα επάρκειας. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέας Δημοκρατίας. Είναι θέμα δημοκρατίας. Ξαφνικά το Facebook αποφάσισε να βάλει έναν τροχονόμο, εγώ για μένα αυτή είναι η σωστή έκφραση, στο χώρο του διαδικτύου, τον οποίο τον εμπιστεύονται εκατομμύρια συμπολίτες μας, και να αποφασίζει αυτή η εταιρεία που δεν έχει την επάρκεια και όσο δεν βγαίνει να απαντήσει σε αυτό το οποίο τους καταλογίζω και, το γράφουν και άλλοι, αυτό μου γεννάει περισσότερες καχυποψίες. Το ίδιο ζήτημα έχει να κάνει, την ίδια καχυποψία τρέφω και για τα άλλα πολιτικά κόμματα, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η διασύνδεση του φυσικού με το ψηφιακό περιβάλλον αυξάνεται διαρκώς. Υπάρχει ένας πολύ, τρώει ο κόσμος πολύ σημαντικό μέρος της ζωής του πλέον μπροστά από μία οθόνη και κυρίως ως χρήστης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η τάση θα αυξάνεται και επομένως εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά την ΕΡΤ και το ΑΠΕ, κατά την άποψή μου, αυτόν τον ρόλο του κριτή της επαλήθευσης των ειδήσεων στον χώρο του διαδικτύου δεν μπορεί να τον κάνει ούτε το ΑΠΕ ούτε η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ καλώς κάνει και οργανώνει με συστηματικό τρόπο, με πιλωτική δράση και χρονικό ορίζοντα, με πάρα πολλή εκπαίδευση, ένα fact-checking μηχανισμό για το δικό της περιεχόμενο. Θα ήθελα να το δω αυτό και από την πλευρά του ΑΠΕ και τέλος πάντων θα ήθελα επίσης να δω και το Facebook ή να μάθω αν έχει αποταθεί σε ειδικούς, σε ερευνητές, σε ερευνητικά ινστιτούτα, στο ΕΣΟΥΡΟΥ ή σε άλλους συλλογικούς φορείς, πριν πάρει αυτή την απόφαση να δώσει το ρόλο τροχονόμου στο διαδίκτυο στα ελληνικά hoaxes. Επειδή στην Γαλλία τον αντίστοιχο ρόλο για το Facebook τον έχει αναλάβει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, καταλαβαίνω ότι αφήνεται εχμές περί υποτίμησης της Ελλάδας, ότι είναι λιγότερο σημαντική, ότι είναι, την εκλαμβάνουν ως χώρα μπανανία. Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται. Πού αποδίδεται σε τελική ανάλυση την συνεργασία μιας επιχείρησης παγκόσμιας με φοβερή ισχύ και φοβερά κέρδη με μια τόσο μικρή ιστοσελίδα? Δεν θέλω να κάνω ούτε το Sherlock Holmes ούτε να κάνω τον ερευνητή εδώ πέρα. Εγώ θέλω να μιλάω με τα δεδομένα. Στη Γαλλία όντως έχετε δίκιο. Έχουμε 5 πολύ σοβαρούς φορείς όπως τη Liberation, το AFP, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Στην Αμερική έχουμε επίσης το Associated Press. Φαντάζομαι, και κανένας δεν διαφωνούσε μαζί μου, ότι αν είχαμε αντίστοιχους μηχανισμούς με τέτοια εμπειρία και επάρκεια που τους είχε αναθέσει η Facebook αυτό το ρόλο και στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Μπορώ να σας πω ότι θα ήταν και ένα θετικό βήμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε και θετικά σχόλια μπρος στη Facebook για αυτή τη συνενέργεια. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, μιλάμε συγκεκριμένα στοιχεία, δώσαν αυτό το ρόλο σε μια εταιρεία που φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Ανοίγει μια κερκόπορτα επικίνδυνη κατά την άποψή μου. Αύριο μεθαύριο μπορεί κάτι αντίστοιχο να κάνει το Google. Και τέλος πάντων, πέρα από αυτό το θέμα, πρέπει να ανοίξουμε και μια ευρύτερη συζήτηση για το αν πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο της πολιτείας με τις λεγόμενες GAFAM, την Google, την Amazon, την Facebook, την Microsoft και την Apple, διότι είναι εταιρείες οι οποίες αθρηστικά έχουν χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ελέγχουν το περιεχόμενο, ελέγχουν τη διακίνηση των ιδεών, μπορούν να ελέγχουν ακόμη και εκλογές και δημοψηφίσματα, όπως έδειξε η ιστορία με την Cambridge Analytica, δεν αποδίδουν πίσω στην κοινωνία τα έσοδα τα οποία θα έπρεπε να δώσουν, και έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα γι' αυτό που αναφέρομαι κυρίως στο χώρο της, στην περίπτωση της Amazon, και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο ηρίστον παρόδο μόνο ΣΥΡΙΖΑ το έχει θέσει και ως σημαντικό θέμα στους στόχους του εν ώψη των επόμενων ευρωεκλογών, ενώ σε όλη την Ευρώπη επομένως αυτό το ζήτημα συζητείται, υπάρχουν πρωτοβουλίες. Στην Ελλάδα κανένα πολιτικό κόμμα δεν μιλάει γι' αυτό, και όταν μιλάμε για ψηφιακή πολιτική
περιοριζόμαστε σε κάτι ανέκδοτα του τύπου ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα Υπουργείο, ενώ το Υπουργείο έχει φτιαχτεί εδώ και 1,5 χρόνο, ή σε κάτι γενικό λόγο χαρακτήρα αναλύσεις του τύπου ότι ναι, πρέπει να βοηθήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό κτλ. Είναι σοβαρό θέμα, θα επιμείνουμε και βέβαια περιμένουμε και από τη Facebook να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, όπως περιμένουμε και από όλους τους λειτουργούς ενημέρωσης και τους δημόσιους φορείς να πάρουν θέση σε αυτό το κομβικό ζήτημα. Η Ελλάδα απέκτησε έναν αστυνομικό, ένα χωροφύλακα, έναν τροχονόμο αυτή τη στιγμή στο χώρο του διαδικτύου. Μάλιστα. Υπουργέ, σε 22 μέρες έχουμε εκλογές. Εσείς συχνά μιλάτε για τα fake news. Είδα και την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για την Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Συχνά τα fake news όμως, πρέπει να συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου, γίνονται μπαλάκι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Για παράδειγμα, θυμάμαι την υπόθεση Πετσίτη, το ταξίδι Τσίπρα στις Μαλδίβες. Όλα αυτά συχνά ανάγονται από την κυβέρνηση στην σφαίρα των fake news. Μήπως κάνετε λίγο λάστιχο τον ορισμό, ή είναι άλλο η ψευδής είδηση και είναι άλλο η προσπάθεια να επηρεαστεί η κοινή γνώμη? Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είχα γράψει ένα άλλο άρθρο πρόσφατα, το οποίο στο έλεγα. Πολυγραφότατο. Κοιτάξτε, με ενδιαφέρει το ζήτημα και όχι μόνο λόγω χαρτοφυλακίου και ως πολίτη. Και πραγματικά με ενδιαφέρει και πιστέψτε με, δεν έχω καμία τεχνοφοβική διάθεση. Είμαι ένας από αυτούς που είναι ψηφιακά εξαρτώμενους πολίτες, δηλαδή είμαι σύνδεσμος μπροστά από μια οθόνη, μ' αρέσει η μυθοπλασία, μ' αρέσουν τα ψηφιακά εργαλεία. Έχετε δίκιο σε αυτό και υπάρχει και ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο του Μπολ, ας πούμε, ενός βραβευμένου δημοσιογράφου με Πούλιτζερ, το οποίο λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι, αν μιλήσουμε για ορισμό, τα fake news, οι ψευδείς ειδήσεις. Το πρόβλημα είναι οι βλακίες, οι ασυναρτησίες, οι παραλογισμοί, οι συνωμοσιολογίες. Τέλος πάντων, το ελληνικό λεξικό έχει μια σειρά, είχα καταγράψει κοντά σε 40 λέξεις που μπορούν να περιγράψουν αυτό το οποίο αναφέρεται. Δεν είναι μόνο, επομένως, μια είδηση αν είναι ψευδής, πόσο ψευδής είναι. Υπάρχει μια, αν θέλετε, ανερμάτιστη κατάσταση αυτή τη στιγμή στον χώρο κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό το πράγμα λύνεται ούτε με καταστολή, έτσι, πουδενή δεν μπορούμε να παρέμβουμε και δεν υπάρχει ποτέ στο μυαλό μας να παρέμβουμε στο θέμα του περιεχομένου. Αυτό λύνεται με μηντιακό εγγραμματισμό, με ενίσχυση της κριτικής σκέψης των πολιτών, και γι' αυτό έχουμε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις. Mm-hmm. Μία από τις πρωτοβουλίες σας είναι και η πρωτοβουλία για την στήριξη του Ακριβώς. τύπου. Ναι. Την συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, 4 περίπου αν θυμάμαι σωστά, τελικά έρχεται. Θέλετε να μου πείτε ακριβώς που βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να υπογραφεί η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα δώσει τη μεγάλη ανάσα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός τύπος. Και ακολουθεί ένα πρόγραμμα δράσης ενίσχυσης των πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδων. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, και πάλι επαναλαμβάνω, είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, δεν είναι επικοινωνιακές φωτοβολίδες. Το περάσαμε και θεσμικά, δηλαδή για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει την υποχρέωση να στηρίζει τις εφημερίδες στον τύπο. Γιατί? Διότι αυτό που διακυβεύεται, αν χαθούν οι εφημερίδες και η ανάγνωση μέσα από τις εφημερίδες που γυμνάζουν διαφορετικούς νευρώνες του εγκεφάλου, είναι αυτό που λέγαμε ακριβώς πριν, η απώλεια της κριτικής σκέψης. Επομένως, εμείς το κάνουμε, έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Θα ήθελα να έχει γίνει πιο νωρίς, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο, διότι έπρεπε να περάσουμε από τη βάσανο των κρατικών ενισχύσεων. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ωστόσο, Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι λίγο οξύμορο να λέτε πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη των εντύπων, των εφημερίδων, και από την άλλη χθες να διαβάζουμε ανακοίνωση στην οποία καταγγέλλεται εφημερίδα η οποία αφιέρωσε ένα δημοσίευμα εξασέλιδο, νομίζω, στον... Ναι, μιλάτε για το πρώτο θέμα. Μιλάω. Μιλάτε για το πρώτο θέμα, το οποίο με αυτό το δημοσίευμα θα μπορούσα εγώ να το χαρακτηρίσω προσωπικά ως πολίτης σαν πρώτο ψέμα, θα το λέω. Ναι, αλλά είστε υπουργός, δεν είστε ένας απλός πολίτης. Το ότι είμαι υπουργός δεν σημαίνει ότι δεν είμαι και πολίτης. Και δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ασκούμε κριτική
όταν αισθανόμαστε ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δεν σέβονται ούτε τους βασικούς κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Στη δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά όσο αν έχουν και αυτοί το δικαίωμα να μιλούν, πρέπει να έχουμε και εμείς το δικαίωμα υπάρχει να απαντούμε. Εσύ, όμως, γι' αυτό υπάρχει ένα λάθος. Θα σας πω και προσωπικά, αν θέλετε, στο δικό μας το Υπουργείο, αν θέλετε. Εμείς έχουμε κάνει ένα λάθος, ίσως, το οποίο είναι το εξής. Ότι όσο δεν απαντάς σε μια ψευδής είδηση, σε μια μπούρδα που γράφεται, ουσιαστικά τη βοηθάς να αναπαράγεται. Και νομίζω ότι να εξαπλωθεί. Επομένως, καλώς έκανε και ο αρμόδιος υπουργός και ο Νίκος ο Παπάς, γιατί ήταν πραγματικά μια στοχοποίηση του ανθρώπου, ο οποίος έβαλε τους καναλάρχες να πληρώσουν για πρώτη φορά, δεν άφησε κανένα περιθώριο στη διαπλοκή. Και αυτό φαίνεται από τα συγκεκριμένα έργα του και τις ημέρες του στο Υπουργείο. Να το στοχοποιούν έτσι και καλώς απάντησε όπως απάντησε. Και εφ' εξής, αυτές τις απαντήσεις θα δίνουμε σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα τα οποία προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον τρόπο που λειτουργούν λίγο, κυρίως τα κανάλια. Τα κανάλια που πολλά φώναζαν για τις πανελλαδικές άδειες. Την πρόσφατη τραγωδία με την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ελάχιστα ιδιωτικά κανάλια πανελλαδικής κάλυψης κάλυψαν και μπήκαν στον κόπο να διακόψουν την κανονική ροή του προγράμματός τους και να χάσουν κατά συνέπεια διαφημίσεις και χρήματα για να δείξουν ακριβώς τι συνέβαινε. Δεν το έκανε η ΕΡΤ βέβαια, έτσι θέλω να το πω αυτό. Γιατί γι' αυτό αναφέρθηκα στα ιδιωτικά κανάλια. Συγγνώμη, εγώ δεν το κάνω. Λοιπόν, με τις θεματικές άδειες, κυρίως με ενημερωτικές θεματικές άδειες, πανελλαδικού περιεχομένου, τι θα γίνει, δεν αναδεικνύεται μια τέτοια ανάγκη, είναι κάπου στον προγραμματισμό σας? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μετά και την τελευταία απόφαση του ΣΤΕ να συμπράττουμε με το ΕΣΟΡΟΥ για οποιαδήποτε απόφαση αφορά αδειοδότηση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΟΡΟΥ ολοκληρώνει, αν θέλετε, και την έκτη άδεια πανελλαδικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου. Στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει με τις περιφερειακές ή τις θεματικές άδειες. Προφανώς, αν υπάρχουν κενά στην ενημέρωση, αν υπάρχει ένα επενδυτικό ενδιαφέρον και για θεματική πανελλαδικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου δημοσιογραφικά κανάλια, δεν θα ήταν καθόλου άσχημη περίπτωση. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε θετικά, διότι πραγματικά ο πλουραλισμός, καλό είναι να υπάρχει, αλλά ο πλουραλισμός δεν έχει να κάνει τόσο με τον αριθμό των καναλιών, διότι κάθε κανάλι βάσει του συντάγματος οφείλει να είναι πλουραλιστικό. Το λέω διότι έχουμε ακούσει στην Ελλάδα πάρα πολλά. Κοιτάξτε, τώρα επαναλαμβάνω, αρμοδιότητα, και αυτό είναι του ΕΣΟΡΟΥ το περιεχόμενο. Δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό, διότι καλό είναι ο καθένας να περιορίζεται, αν θέλετε, σε αυτό που ορίζουν οι νόμοι, το Σύνταγμα κτλ. Αν ζητάτε την προσωπική μου άποψη, όχι, δεν είναι. Υπάρχει τεράστια συμμετρία στην ενημέρωση, υπάρχει πολύ μεγάλη, αν θέλετε, επιλεκτική ειδησιογραφία, αλλά πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν το τι πραγματικά ισχύει. Μάλιστα. Δεν έχει περάσει, Υπουργέ, πολύς καιρός από τις καταγγελίες ότι τάχα χρηματοδοτείτε τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη, τον κύριο Κώστα Γαβρά, για να κάνει ταινίες οι οποίες εξυπηρετούν το κυβερνητικό αφήγημα. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε? Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο ψέμα και ήταν και ένα χυδαίο ψέμα απέναντι σε έναν δημιουργό ο οποίος έχει πραγματικά δοξάσει τη χώρα και έχει κάνει φοβερές δημιουργίες. Εμείς έχουμε μια πολιτική ενιαία και συνεκτική για την ενίσχυση της μυθοπλασίας, για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής. Ένα από τα μέτρα τα οποία έχουμε φέρει, το οποίο δουλεύει και είμαστε στην ευχάριστη θέση, διότι πραγματικά το έχουμε ολοκληρώσει από την ώρα της αίτησης μέχρι την πληρωμή της στήριξης μιας οπτικοακουστικής παραγωγής, είναι ένα κίνητρο επιδότηση οπτικοακουστικής παραγωγής της τάξης του 35%. Το κάναμε αυτό προκειμένου να μην χάνουμε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές που πήγαιναν σε άλλες χώρες, ακόμη και όταν το θέμα τους ήταν ελληνικό, όπως για παράδειγμα το Μάμα Μία, όπως για παράδειγμα ο Ηρακλής, η Τρία. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Το μέτρο αποδίδει,
Έχουμε 50 αιτήσεις στο σύστημα. Έχουμε ήδη δώσει τις πρώτες πληρωμές και ετοιμαζόμαστε και για τις υπόλοιπες. Επιλέγετε με βάση το αν σας αρέσει η θεματολογία της ταινίας? Όχι, καθόλου. Καταρχάς δεν διαβάζουμε σενάρια. Έχει μια σύνοψη του σενάριου. Είναι μια καθαρή, αδιάβλητη διαδικασία και, αν θέλετε, και μια καινοτομία για την ελληνική δημόσια διοίκηση, διότι είναι η πρώτη νομοθεσία που εφαρμόζεται με σφιχτά χρονοδιαγράμματα ακόμη και για τους υπουργούς. Είναι μια tick the box κατάσταση, δηλαδή αν εκπληρώνεις κάποια συγκεκριμένα κριτήρια παίρνεις αντίστοιχους πόντους, είναι ένα point system και περνάς, κάνεις τις δαπάνες σου στην Ελλάδα, επιστρέφεις και ελέγχεσαι για το αν έκανες αυτές τις δαπάνες και στη συνέχεια παίρνεις αυτά τα χρήματα και προχωράς. Το μέτρο έχει αποδώσει και θέλω να σου πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την επόμενη εβδομάδα φιλοξενούμε για πρώτη φορά ένα μεγάλο γκρουπ παραγωγών και πολύ ψηλών στελεχών από το Hollywood, από τη ΜΕΚΑ, αν θέλετε, του παγκόσμιου κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έρχονται οργανωμένα. Το ενδιαφέρον που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω κάτι το οποίο το δουλεύαμε εδώ και αρκετό καιρό σε συζητήσεις, την κατασκευή ενός μεγάλου κινηματογραφικού στούντιο από τα New Μπογιάννα και τη Millennium Pictures στο χώρο της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματικά θα αλλάξει τη φυσιογνωμία όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Θέρμης όπου θα εγκατασταθεί το στούντιο, αλλά ολόκληρης περιοχής της Μακεδονίας. Και γενικότερα προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα βγάλουμε ένα call, μια πρόσκληση για τη στήσαση του πρώτου επενδυτικού ταμείου, ενός ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών για ταινίες, κινηματογράφο, animation και video games. Όπου. Και όπου θα μπορούν οι δημιουργοί να βρουν συνεπενδυτές, θα μπορούν να ενισχυθούν περισσότερα σχήματα επενδυτικά και ταυτόχρονα καταφτιάχνουμε μέσα από μια νέα εργαλειοθήκη χρηματοοικονομική, για παράδειγμα ένα ταμείο εγκυοδοσίας των οπτικοακουστικών παραγωγών. Ήδη έχει ενταχθεί ο κλάδος στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2 και η πλατφόρμα του TEPIC 2 είναι ανοιχτή για τους παραγωγούς και ήδη κάποια... Αυτό δεν υπάγεται στο ΕΚΟΜΕ, είναι κάτι άλλο? Όχι, στο ΕΚΟΜΕ όμως, εάν πάρεις το χαρτί της έγκρισης ότι θα λάβεις πίσω την επιστροφή ενός μέρους των δαπανών σου στην Ελλάδα, μπορείς ήδη να πας στην τράπεζα και αν έχεις κάποια collateral, κάποιες έτσι εγγύσεις, να πάρεις δάνεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε μια δέσμη μέτρων, κινήτρων, φορολογικών, κινήτρων ενίσχυσης παραγωγής, κινήτρων δημιουργίας νέων υποδομών μέσω του αναπτυξιακού νόμου, μια νέα εργαλειοθήκη για τα θέματα της ρευστότητας και του cash flow. Τα μέτρα προχωρούν. Έχουμε προχωρήσει και στα μέτρα απλοποίησης της γραφειοκρατίας και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαμε γυρίσματα στους Δελφούς. Έκλεισε η πιο κεντρική πλατεία της χώρας και πιστέψτε με, πάρα πολύ σύντομα η Ελλάδα θα είναι ένας πολύ ισχυρός περιφερειακός παίκτης στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής. Μάλιστα. Κύριε Κρέτσο, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν απόψε μαζί μας. Νομίζω ότι καλύψαμε μια σειρά θέματα. Και εγώ σας ευχαριστώ και να ξέρετε ότι δεν έχω επιθετικό λόγο. Μου βγαίνει ένα πάθος, αλλά μου βγαίνει όμως και μια αγανάκτηση, διότι πραγματικά ζούμε στην Ελλάδα μια δικτατορία των fake news. Και στην περίπτωση αυτή με το Facebook και τα Ελένη Χόξης, περιμένω από τα πολιτικά κόμματα να πάρουν επίσημη θέση. Όσο δεν παίρνουν, θα χαρακτηρίζω αυτή τη στάση εξαιρετικά ύποπτη. Μάλιστα. Ακόμη μια παρέμβαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κατά